Πρώτα-πρώτα, να πω εδώ ότι οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις δεν είναι συμπτωματική. Μια εργαζόμενη λοιπόν σε μεγάλο εμπορικό πολυκατάστημα και μητέρα δυο μικρών παιδιών, λίγο πριν σχολάσει από τη βάρδια της, καλείται στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή. Ξεθεωμένη από την κούραση και με την αγωνία της να σφίγγει την ψυχή της, παρουσιάζεται στο Διευθυντή και τον ακούει να της λέει: «Αγαπητή μου, όπως γνωρίζεις, η επιχείρησή μας συναντά πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και για να τα καταφέρει οφείλουμε όλοι να τη βοηθήσουμε. Γνωρίζουμε τις ικανότητές σου, όπως και την αφοσίωσή σου στην εταιρεία μας. Γι' αυτό, για το επόμενο διάστημα και για όσο χρειαστεί, θέλουμε για το κοινό μας καλό να σου ζητήσουμε να εργάζεσαι 2 ώρες περισσότερο από τις 8 που εργάζεσαι ως τώρα. Και μη στεναχωριέσαι, όταν πέσει η δουλειά, τις παραπάνω ώρες που δούλεψες δεν θα τις χάσεις. Θα τις πάρεις σε άδειες και σε ρεπό». «Μόνο που ξέρεις», συνεχίζει ο διευθυντής, «σύμφωνα με τον νόμο αυτόν που ψήφισε η κυβέρνηση, αυτό πρέπει να φαίνεται ότι το ζητάς, βρε παιδί μου, και εσύ. Σου έχουμε λοιπόν εδώ έτοιμη μία αίτηση διευθέτησης του χρόνου της εργασίας σου για να την υπογράψεις. Ξέρεις τώρα, πρέπει να είμαστε και νόμιμοι. Α, και να μην το ξεχάσω, για τους επόμενους μήνες θα χρειαστεί το κατάστημα να μένει ανοιχτό και τις Κυριακές. Και όπως καταλαβαίνεις, θα χρειαστεί, αγαπητή μου, να δουλεύεις εκ περιτροπής και τις περισσότερες από αυτές τις Κυριακές». Η νεαρή γυναίκα και μητέρα μπαίνει αμέσως στο νόημα. Στο μυαλό της γυρνάνε όλα και γρήγορα. Σκέφτεται το ναι, σκέφτεται και το όχι. Σκέφτεται ότι αν πει το ναι, τότε θα γυρνάει στο σπίτι της, όχι στις 5 που γυρνάει ως τώρα, αλλά εκεί γύρω στις 7 το βράδυ. Πότε θα προλαβαίνει να πάρει μια ανάσα, να μαγειρέψει για την άλλη μέρα, να δει λίγο τα παιδιά της, να μιλήσουν για τα μαθήματά τους και για το σχολείο τους, να τα χαρεί και να παίξει μαζί τους. Και η κόρη της, τι γρήγορα που μεγαλώνει, χρειάζεται να μιλάνε πιο πολύ μαζί της. Πότε όμως, πότε θα προλαβαίνουν να πηγαίνουν το μικρό στη λογοθεραπεία που έχει ανάγκη και αυτό δεν παίρνει αναβολή. Πότε θα προλαβαίνει να βλέπει τον άντρα της με εκείνα τα ωράρια τα ακανόνιστα και τα σπαστά που έχει και αυτό στο σούπερ μάρκετ που δουλεύει. Πότε θα μπορούν να πάνε μια βόλτα την Κυριακή, να κάνουν ένα μπάνιο, να ζήσουν λίγο σαν άνθρωποι και όχι σαν ρομπότ που δουλεύουν. Η νεαρή γυναίκα και η μητέρα δεν αργεί να πάρει την απόφασή της. Το λέει, βλέπετε, η καρδιά της και απαντά θαρετά στο διευθυντή: «Με συγχωρείτε, κύριε διευθυντά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την πρότασή σας. Καταλαβαίνετε ότι κι αν δούλευα και καμιά υπερορία ως τώρα, αυτό το έκανα για να βγάλω κάτι παραπάνω, για τα έξοδα που όλο τρέχουν. Τι να την κάνω την υπερορία χωρίς λεφτά. Και έπειτα, ξέρετε, θέλω και λίγο χρόνο να βλέπω την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Και εσείς μου λέτε να χάσω και τις Κυριακές μου, τη μόνη μέρα που μας μένει. Δεν γίνεται. Προτιμώ, κύριε διευθυντά μου, να συνεχίσω να εργάζομαι όπως γινόταν μέχρι τώρα». Ο διευθυντής κουνάει απογοητευμένος το κεφάλι του. «Κρίμα. Κρίμα», λέει στην εργαζόμενη, «κρίμα, γιατί η επιχείρησή μας, η εταιρεία μας, είναι η μεγάλη μας οικογένεια, κύριε Κερίδη. Και όλοι είμαστε κομμάτι αυτής της οικογένειας. Και στην οικογένειά μας δεν αρνούμαστε ποτέ την προσφορά μας. Έτσι δεν είναι? Αυτά δεν λέτε? Εκτός κι αν εσύ θεωρείς», της λέει ο διευθυντής, «εκτός κι αν εσύ μάλλον δεν θεωρείς τον εαυτό σου μέλος αυτής της οικογένειας. Γιατί αυτό δείχνει η άρνησή σου». Περνάνε, που λέτε, λίγες μέρες και στο τέλος του μήνα η νεαρή εμποροϋπάλληλος ειδοποιείται ότι απολύεται. Όταν ρωτάει το γιατί,
τις σταμασάνε. Δεν τις λένε βέβαια ότι απολύεται επειδή αρνήθηκε να δουλέψει απλήρωτες υπερορίες. Άλλωστε την απόλυση για τέτοιο λόγο δεν την επιτρέπει ούτε ο νόμος. Αυτός ο νόμος. Α, κιόλα, η εταιρεία τον νόμο τον εφαρμόζει, τον τηρεί. Πότε τις λένε λοιπόν ότι είχε μειωμένη απόδοση και πότε ότι έχουν πέσει οι δουλειές. Η νεαρή μητέρα όμως δεν το βάζει κάτω. Ειδοποιεί το επιχειρησιακό της σωματείο. Δεν είναι εργοδοτικό, υπάρχουν ξέρετε και τέτοια. Το έχει εμπιστοσύνη γιατί αρνήθηκε αυτό το σωματείο να υπογράψει συλλογική σύμβαση με διευθέτηση του χρόνου εργασίας με εκείνο το νόμο του ΠΑΣΟΚ που τον κράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και η εργοδοσία το παρακάμπτει αυτό το σωματείο και καλεί τις εργαζόμενες μία-μία ξεμοναχιασμένες στο γραφείο της για να τη ζητήσει το δεκάωρο. Άλλες γυναίκες το σκέφτονται, άλλες αρνούνται, μετά όμως από τη δική της απόλυση οι περισσότερες με κρύα καρδιά το δέχονται, καθώς σκέφτονται την ανεργία που τις περιμένει. Τώρα πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ώρα του σωματείου. Όλες αυτές οι άθλιες μεθοδεύσεις της εργοδοσίας και οι τιμωρητικές απολύσεις πρέπει να απαντηθούν με απεργία. Για να την αποφασίσει όμως το σωματείο, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση με το 50-1% των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου. Ξέρετε, εσείς το ψηφίσατε. Αυτό λέει ο νόμος σας. Νόμο που τον κρατάει και η Νέα Δημοκρατία. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του σωματείου, στη Γενική Συνέλευση μαζεύονται λιγότερες από τις μισές εργαζόμενες, καθώς η εργοδοσία, γνωστά πράγματα αυτά, ανοιχτά πιέζει, εκβιάζει, απειλεί και ήδη αρκετές εργαζόμενες δέχτηκαν τη διευθέτηση. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η νεαρή λοιπόν απολυμένη γυναίκα αποφασίζει τότε να πάει και στα δικαστήρια, ζητώντας να επαναπροσληφθεί, αφού η απόλυσή της, σύμφωνα και με τον νόμο, είναι άκυρη. Τι κάνει το δικαστήριο, προσέξτε. Δεν τη δικαιώνει, αλλά τη ζητά στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της. Όπως για παράδειγμα να συγκεντρώσει οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που να δείχνουν ότι οι δουλειές της εταιρείας δεν πάνε καλά ή πάνε μια χαρά, όπως λέει αυτή. Η δίκη καθυστερεί, ως συνήθως. Και εντωμεταξύ οι δικηγόροι του εργοδότη με πολύ διακριτικό τρόπο δείχνουν στην απολυμένη ότι έτσι και γυρίσει στη δουλειά, ο βίος της θα γίνει αβίωτος. Μετά από όλα αυτά και με τα καθημερινά έξοδα και χρέη να τρέχουν, η νεαρή γενναία μητέρα δέχεται να λήξει εκεί το θέμα της με λίγους μισθούς παραπάνω ως αποζημίωση από τον παλαιό της εργοδότη, όπως δηλαδή προβλέπει και ο νόμος σας. Αυτός είναι ο νόμος σας. Αυτόν δείχνετε ξετσίποτα στους εργάτες σαν πρόοδο. Και δεν σας φτάνει που ρημάζετε τις ζωές των εργατών. Τώρα πια αρχίσατε να ρημάζετε και τις λέξεις. Πώς το είπε ο Μπρέχτ? Αυτή η βαβυλωνιακή σύγχυση των λέξεων, λέει, προέρχεται από το ότι είναι η γλώσσα αυτών που παρακμάζουν. Για σας το έγραψε το ποίημα. Φαινομενικά, η νεαρή εργαζόμενη μητέρα έχασε. Κέρδισε και κάτι όμως. Και αυτό που κέρδισε δεν είναι λίγο. Συνειδητοποίησε ποιος είναι ο αντίπαλός της, καθώς φανερώθηκε μπροστά της. Αντίπαλός της ταξικός, όχι μόνο ο εργοδότης της, όχι μόνο το κράτος του, με τα κόμματα του και με τους νόμους του και τα δικαστήριά του, αλλά όλοι αυτοί, όλοι εσείς οργανωμένοι καλά σε ένα σύστημα που οι αγώνες οι ατομικοί δεν το τρομάζουν. Το τρομάζει όμως, σας τρομάζει η οργάνωση των εργατών και ο μαζικός τους αγώνας. Σας τρομάζει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η οργανωμένη τους απειθαρχία στους κατάπτυστους νόμους σας και στα φυρμάνια της εργοδοσίας. Και ξέρετε κάτι, αυτό που σας τρομάζει εσάς και την τάξη σας θα γίνει πράξη. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ευχαριστώ.